Από την πρώτη στιγμή δεν είχα την παραμικρή αμφιβολία ότι για να πετύχει εκείνη η προσπάθεια έπρεπε πρωτίστως να υπάρξουν δύο προϋποθέσεις. Πρώτον, να μην γίνει το Σκοπιανό θέμα εσωτερικής αντιπαράθεσης. Γι' αυτό ενημέρωσα όλους τους πολιτικούς αρχηγούς πριν ξεκινήσουμε τη Διεθνή Εκστρατεία ενόψει του Βουκαρεστίου. Γι' αυτό παρουσιάσαμε την πρότασή μας στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης. Γι' αυτό καταθέσαμε το σχέδιό μας στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής με πρόοδο μάλλον, κατά ιστορική ηρωνία, τον κύριο Καμένο. Εκεί εξασφαλίσαμε τη σύμφωνη γνώμη όλων των κομμάτων, εκτός βεβαίως του ακραίου λαός. Επρόκειτο άλλωστε για θέμα μέγιστης συναισθηματικής φόρτισης, που εύκολα θα μπορούσε να διχάσει τον ελληνικό λαό. Δεύτερον, η δημιουργία του ενός εθνικού μετόπου και η απόλυτη ταύτιση της κυβέρνησης και δίτο Πρωθυπουργού με τον Υπουργό Εξωτερικών και τον Υπουργό Αμήνης. Η χώρα έπρεπε να διαπραγματευτεί ισχυρή και ενωμένη. Δεν είχα άλλωστε καμία αμφιβολία για τις πιέσεις που θα αντιμετωπίζαμε και για το κόστος που θα είχε η πολιτική μας. Κόστος το οποίο τελικά κατευλήθη. Ναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάναμε μια ειλικρινή προσπάθεια αναζήτησης συμφωνίας. Όμως μια συμφωνίας βιώσιμης, έντιμης, ρεαλιστικής και εφαρμόσιμης. Στόχος μας ήταν και είναι μια συμφωνία που θα απαντούσε οριστικά στη λογική του Στάλιν και του Τίτο, που αποτυπωνόταν στη θεωρία του Μακεδονισμού στα Βαλκάνια, που πηγάζει από τα γεγονότα του Ίλιντεν. Αλλά και μια συμφωνία που θα απαντούσε, βεβαίως, στις ήδη απαξιωμένες διεθνώς γραφικότητες, με την καπηλεία της αρχαίας κληρονομιάς των αγαλμάτων του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ποιος όμως είναι ο πραγματικός κίνδυνος στην περιοχή? Η λογική της Μεγάλης Μακεδονίας, δηλαδή της εξόδου στο Αιγαίο, όχι μόνο για σήμερα, αλλά και για